Ο Τάσο Ιωρτανίδη είναι εδώ και κάνει τη ζωή μου εύκολη και τη δουλειά μου εύκολη, γιατί έχει καθίσει. Έχει καθίσει. Στη θέση μου και εξή, πώ είναι να είναι κάποιο που δεν έχει καμία όρεξη να μιλήσει και να απαντάει μονολεκτικά. Σου έχει τύχει αυτό, Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Όχι τόσο πολύ. Εντάξει, αλλά ακόμα και με του λιγομίλητου βρήκαμε πλαίσια και πεδία επαφή. Σου έχει τύχει ποτέ καλεσμένο μπαμπά, ο οποίο είχε την αίσθηση ότι δεν πολύ ασχολείται το, το παιδιά του, αλλά ήρθε στην εκπομπή έτσι κι αλλιώ. Ναι, αλλά θα σου πω ποιος. Ναι. Είναι κακό να μην ασχολείσαι τόσο με τα παιδιά σου. Γιατί... Ναι, είναι κακό. Πρόσεξε να δει τι εννοώ. Δεν εννοώ να διαφορεί και να μην τα αγαπά. Προ Θεού. Αλλά μερικέ φορέ αισθάνομαι ότι έχουμε μπει σε μία υπερανάλυση και σε μία ε, σύγκριση ο Κωστάκη κάνει κολύμβηση, γιατί ο Γιαννάκη είναι πρώτο, α πούμε, στο κολυμβητήριο. Κάνει μερούλα μπαλέτο, γιατί η η διάβαση και τούλα είναι καταπληκτική. Χωρί να αφήσει, α πούμε, τα πράγματα να γίνουν όπω θέλουν να γίνουν, να επιτρέψει το παιδί να κάνει κάτι το οποίο δεν κάνουν τα άλλα παιδιά. Αυτό. Σκέφτομαι, μήπω είναι μια ανέβρωση το ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα παιδιά μα και το συζητάμε και αν πρέπει να ασχοληθούμε με άλλο τρόπο. Μοιράζομαι μαζί σου τον προβληματισμό μου, δεις κάνει σχετική εκπομπή. Με μέτρο όλα. Με μέτρο. Με μέτρο όλα. Ναι. Εννοείται. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι νεύρο να ασχολείσαι με τα παιδιά σου. Ναι, ενώ στο νευρα... νευρωτικό, ναι. Ανταγωνιστικό. Άλλο αυτό που λε. Αυτό ναι. είναι και ίδιο του λαού μα. Ναι. Κάτσε κάτω γείτονα ότι μπορεί να. Όχι, για να είμαι καλύτερο γονέα, εγώ θα το πάω όχι μόνο κολυμπητήριο, θα το πάω και αυτό. Θα το πάω ναι. Και... Ναι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι. Το να ασχολείσαι με τα παιδιά σου μπορεί να είναι απλώ να κάθεσαι να τα βλέπει. Ναι. Και να τα βλέπει ουσιαστικά στο σαλόνι του σπιτιού την ώρα που κάνουν κάτι και τα οποία έχουν την ανάγκη ενδεχομένω εκείνη τη στιγμή, το βλέμμα σου. Ναι. Νεύρωση για μένα είναι αυτό που ζούμε όλο το υπόλοιπο. Mm -hmm. Το να τρέχουμε για να επιτύχουμε. Και συγγνώμη για τη φράση, θα το πω έτσι, αφού είμαστε και αργά-αργά. Και τι κατά θα πετύχουμε στην τελική. Ναι. Το συνεχώ πρέπει να είμαι κάπου αλλού τι θα πετύχουμε στην τελική. Ναι. Το λες επειδή Ό, είσαι επιτυχημένο. Σώπα μου, ρε. Που... Γιατί ναι. ποιο το κρίνει αυτό και τι, και τι, πάει να πει επιτυχία. Θα σου πω. Θα σου πω τι εννοώ... Επιβίωση έχουμε κατά. Ναι. Επι... Επιβίωση. Επι... Επιβιώνει όμω καλά. Δηλαδή θέλω να πω το ότι είσαι ένα άνθρωπο που δεν έχει περάσει και δύσκολα. Ναι. Δεν, μιλάμε μιλάω με κάποιον ο οποίο είναι. Ο παπά δεν ήταν εφοπλιστή. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει περάσει δύσκολα. Έχει περάσει φάση που δεν είχε λεφτά. Τα έχει πει όλα αυτά. Ε, και τώρα βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που αισθάνεσαι ότι αναγνωρίζει το σύστημα, την προσωπικότητά σου, το ταλέντο σου, αποδίδει ο κόπο σου. Μήπω εκ του ασφαλού και έχοντα αποδείξει τον εαυτό σου ότι μπορεί να σηκώσει το βάρο, λε: Έλα, μωρέ, εντάξει, cool. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν είναι τόσο Μα, σίγουροι. Τρέχω, τρέχω πιο πολύ από κάθε άλλη φορά αυτή τη στιγμή. Ναι. Για παράδειγμα. Ναι, αλλά ξέρει cool. ότι μπορεί να τρέξει. Το cool δεν είναι. Το cool ξέρει πότε μου ήρθε εμένα στον κορονοϊό. Όταν, προσωπι... όταν ξεκίνησα και μία προσωπική απενεχοποίηση απέναντι στα πράγματα. Ναι. Πώ λειτουργήσε αυτό το διάστημα? Έχει πει πολλέ φορέ ότι ήταν διάστημα που ασχολήθηκε με την υγεία, σου, ότι έχασε κοιλά. Τι σκεφτόσουν στον κορονοϊό, Εγώ. Σκεφτόμουν ότι δεν θα βγούμε ποτέ έξω. <laughs> σκεφτόμουν ότι αυτό που λέει ο τολιστόι, το είδα μάλιστα και σε μία σειρά στο Netflix που το είχαν κάνει λίγο παντιέρα, το τσιτάτο αυτό, ότι όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένα δεν σκέφτεται ότι πρώτα πρέπει να αλλάξει τον εαυτό του. Ναι. Που είναι ένα πολύ εύστοχο. Πάρα πολύ εύστοχο. Και νομίζω ότι είναι αυτονόητο για την Εύστοχο. Άρα είπα ότι ναι. ό,τι και να κάνω για να αλλάξω κάτι που δεν λέω ότι. θα... αλλά κάτι να κουνηθεί στο σύμπαν, για μένα τουλάχιστον προσωπικά. Ε, πώς πρέπει να γίνει, κουνώντας πρώτα εμένα τον ίδιο, τον ναι. πυρήνα μου. Ναι. Έτσι Ίσουν... άρχισα να βλέπω τα πράγματα. Ήσουν αισιόδοξο στον κορονοϊό. Έλεγε, θα τελειώσει, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα μάθουμε κάτι μετά από όλο αυτό. Οφείλω, νομίζω, να είμαι πάντα αισιόδοξο. Αισιόδοξο. Ναι. Πραγματιστή είμαι, αλλά οφείλω πάντα να όλοι μα έχουμε ανάγκη μια χαρά. Έστω ε, ελπίδα, ακόμα ναι. και όταν είναι όλα μέσα στη Μαυρίλα. Ναι. Γιατί η στάση στον κορονοϊό νομίζω ότι μα δίδαξε κάτι. Δηλαδή, είναι ο εαυτό σου σε κάτι το οποίο είναι πολύ πρωτόγνωρο. Γι' αυτό και πολλέ φορέ ρωτάω του ανθρώπου τι είχαν σκεφτεί κατά τη διάρκεια τη καραντίνα. Τρέχανε πάντως... οι λογαριασμοί. Ναι. Τρέχανε <συσχε> οι λογαριασμοί. Έτρεχε ναι. το ένα. Μπορεί να... Αλλά είχαν παγώσει από την άλλη πλευρά τα πάντα. Λέω, τι θα κάνω. <συσχε> τα έσοδα. Απ' την άλλη, <συσχε> λέω, τι, 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 άλλο. Τι, τι, τι να κάνω. Να το κάνω ό,τι να κάνω. Αλλά θα δούμε. Θα γίνει. Mm -hmm. Και πόσο μάλλον όταν ήμουν ένα άνθρωπο που όλη αυτή η συγκυρία έπεσε πάνω στο σε μια ηλικία στην οποία μπορώ να ανταπεξέλθω και οργανικά και σωματικά. Να. Ε, θα τρέξω, θα κάνω, τι να κάνω. Να. Έχω ε... μπει στο χορό. Πρέπει να χορέψω. Ναι. Μπαμπάδε ή εκπομπή. Έτσι, επιστρέφω σε αυτό γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όταν μιλά για αυτό φαίνεται ότι το κάνει με κέφι. Οι Έλληνε μπαμπάδε, τι τύποι είναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ βλέπω βγαίνω έξω στα εμπορικά κέντρα, βλέπεις αυτούς τους τύπους με το μάρσιπο, πολλές φορές τα βγάζουν και μόνοι τους έξω, κρατάνε και το γαλατάκι στο χέρι, ταΐζουνε. Έχουμε μπαμπάδες που ασχολούνται πολύ. Mm. Αλλά, Έχουμε. ναι, για πες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αλλά. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση στην οποία... Μια κατάσταση. Είναι μια... Εξελίσσονται τα πράγματα. Ναι. Εξελίσσονται οι μπαμπάδες, εξελίσσονται και οι μαμάδες. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε καλύτερα πλαίσια συνεργασία ανάμεσα σε αυτέ τι δύο οντότητε. Θα περάσουμε. Στου δύο πλανήτε. Θα περάσουμε ποτέ από τη φάση που λέμε βοηθάει. Χωρί να θεωρούμε ότι ο παπά είναι καλό να βοηθάει, αλλά ότι πρέπει να έχει το ρόλο του τέλο πάντων. Θα, το ξεπεράσουμε αυτό ποτέ. Να λέμε βοηθάει. Πολλοί άνθρωποι, και αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρω και λόγω τη εκπομπή άρχισαν να το σκαλίζω περισσότερο το θέμα, αλλά και από τον περιγυρό μου που μεγαλώνουν και τα παιδιά και βλέπω και του γονεί των συμμαθητών του κτλ. Νομίζω πολλοί άνθρωποι το έχουν ε, ήδη κατά πολύ ξεπεράσει. Ναι. Μαθαίνει να είσαι μπαμπά από τον μπαμπά σου ή από του γονεί σου ή από του θείου σου ή από του δικού σου ανθρώπου. Όλα σου τα ερεθίσματα Όλε σου οι υπεργαμηνέ, όλε σου οι προσλαμβάνουσες, από κάπου πηγάζουν. Γιατί πηγάζουν έτσι. από τον οικογενειακό περίγυρο, πηγάζουν από, τους, από τον κοινωνικό περίγυρο, πηγάζουν από το σχολείο το οποίο πήγε, πηγάζουν από τα, το κοινωνικό περίγυρο στα αθλήματα τα οποία ενδεχομένω είχε εμπλακεί. Όλα αυτά λοιπόν Συντελούν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το τι μπαμπά θα γίνει. κακά τα ψέματα, είτε προ αποφυγή να το δει, είτε μιμούμενο κάποια πράγματα. Εντάξει, είναι ο πατέρα και η μητέρα σου. Γιατί ο δικό σου μπαμπά ήταν τόσο καλό μπαμπά. Ε, γιατί ήταν αγαμάτο. <laughs> γιατί ήταν ένα αγαμάτο τύπο. Πολύ ωραίο τύπο. Ένα τύπο ο οποίο δεν ζήλευε ποτέ τίποτα, κανένα υλικό αγαθό. Δεν ζήλευε τίποτα. Ήταν κοίτα τον εαυτό σου. Ένα άνθρωπο έξω καρδιά. Ένα άνθρωπο γλεντζέ. Ένα άνθρωπο για την οικογένειά του και για τους φίλους του φίλου του συντρέχτη. Ένα άνθρωπο ο οποίο ε, τον θαυμάζω πάρα πολύ τον πατέρα μου. Mm -hmm. Να είναι καλά εκεί που είναι. Ήταν ένα γαμάτο τύπο. Με το χιούμορ του πάρα πολύ. Θα σου πω μια ιστορία, α πούμε, δεν την έχω ξαναπεί νομίζω. Δίνω στο, στη δραματική σχολή του Εθνικού τότε και η μητέρα μου είχε φόβο. Πού πάει να μπλέξει τώρα ένα παιδί το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Έτσι. Γαλλική φιλολογία. Γαλλική φιλολογία από το σχολείο Σεμπόλ στον Πειραιά. Πειραιότσιμα. Λοιπόν, και είμαι στο σπίτι και ακούω. Ενώ εγώ μου έχουν τα μυαλά έτσι πάρει να πάω να δώσω εισαγωγικέ. Και σκέψου έπαρση τότε, να ένα στοιχείο τη έπαρση, ότι αν δεν περάσω εγώ στο Εθνικό δεν πρόκειται να πάω. Δε. Μόνο στο Εθνικό. Τέτοιο παιδάκι. Λοιπόν. Έτσι, όπω κοιμάμαι και του ακούω στο σαλόνι, γυρνάει και λέει: Πού θα πάει ένα μπλεξιρε τώρα εκεί πέρα. Εκεί, Ό,τι λένε οι μαμάδε. Τα κυκλώματα, τα λένε. Και αυτά που κρυφακούν τα παιδιά πάντα. Και γυρνάει και λέει ο πατέρα μου: ρε, σε ευτυχία και αν έχει ταλέντο. Ένα άνθρωπο, καμία σχέση με αυτά. Αλλά ένα άνθρωπο με βαθιά. που τον λέω, α πούμε, γράμμα είχε μια σοφία. Τη διορατικότητα μια... να πει, κάτσε, μην τον αποκλείσουμε. Και μια διορατικότητα και ήταν ένα άνθρωπο ανοιχτό στο να συζητήσει μαζί του. Δεν είχε. Και επίση ο τεράστιο, το έλεγα σήμερα με τη θάλια που είμαστε στο αυτοκίνητο, ευγνωμονώ τη μητέρα μου πάρα πολύ, για να μην μιλάμε μόνο για του μπαμπάδε, γιατί θα μ' ακούσει και αν βγει αμά με τον πατέρα. Μου. <laughs> Όχι, το λέω και το εννοώ πλήρω. Τη είμαι ευγνώμων για όλο και στα τρία τα παιδιά τη, για όλο αυτό το μπλούτο το συναισθηματικό, αυτό το απίστευτο συνέστημα με τα τεράστια καλά και τα Αυτά τα... Το ζακέτα θα βάλεις, θα ναι, πάρεις. αλλά ένας τεράστιος συναισθηματικός, συναισθηματικός πλούτος. Π, 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 πάρε συνέστημα στην υπερβολή του, στο έτσι του, Αλλά ναι. τουλάχιστον για τα δικά μου τα μάτια, στη βάση τη σωστή. Αυτό θέλουν τα παιδιά, θέλουν συνέστημα, θέλουν αγάπη. Ναι, ε, ναι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία θέλουν ναι, φυσικά, γιατί το συνέστημα από μόνο του μπορεί να τερατουργήσει κιόλα. Να σε πνίξει. Ναι, και να σε πνίξει. Ε, ναι, νομίζω όμως ότι ένα παιδί αυτό που έχει απόλυτη ανάγκη είναι πραγματικά να του δείχνεις εμπράκτος και χωρίς πράξεις όμως και με ένα βλέμμα και με μια ενέργεια η οποία διαχέεται, ξέρεις, στον χώρο, την αγάπη ο... Η απώλεια του μπαμπά σου ήταν κάτι που ξεπέρασες Ποτέ δεν ξεπερνιέται αυτό Έχει γίνει ένα ένας πολύ τετριμένο κλισέ αλλά έτσι είναι ένας γλυκός πόνος ο οποίος δεν φεύγει Ποτέ. Ναι. Ποτέ, αλλά ναι. ναι. Δεν, δεν πέρασε στη φάση όπου λένε ότι πρέπει ο γιο να έρθει σε σύγκρουση με τον παπά και μέσα από αυτή τη σύγκρουση να βρει τον εαυτό του. Όχι. Για σύγκρουση, Μωρέ. Ε, καλά, είχαμε καυγαδίσει. Καυγάδε ολική. Νοείται. Εννοείται ότι είχαμε καυγαδίσει πάρα πολλέ φορέ, και... αλλά ήμασταν οι καυγάδε οι οποίοι πήγαιναν στο ταβάνι τα πράγματα και σε ένα τεταρτάκι 20 λεπτό τα πράγματα. Όχι. Για σύγκρουση. Ε, για μένα ο πατέρα μου είναι, παρότι ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο μπορεί να μα ακούει κανένα τώρα και να λέει Αμά, ποιο ήταν ο πατέρα του και τέτοια. Ένα άνθρωπο με την καλή έννοια του όρου λαϊκό, ο οποίο για μένα είναι μεγάλο πρότυπο. Mm -hmm. mm -hmm. Πιστεύει ότι τελικά κατάλαβε ότι έχει ταλέντο και ικανότητε αυτά που επέλεξε να κάνει. Τώρα κατάλαβε, δεν κατάλαβε. Τώρα ο πατέρα μου και να με έβλεπε να χασμουριέμαι πάνω στη σκηνή, γιατί ώρα που το κάνει. Μετά. Ά, ήταν και μεγάλο φαν, μεγάλο ναι, φαν. Ναι, 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 ναι. Γιατί πολλέ φορέ οι γονεί των ηθοποιών και μεγάλα αστέρια να γίνουν συνεχίζουν να έχουν την ανησυχία ότι πότε το παιδί θα βρει μια σταθερή δουλειά. Είμαι σε μια παράσταση. Μόλι έχω τελειώσει τη σχολή και μα έχουν πάρει. Είμαστε στην Κρήτη για κάτι παραστάσει. Και έρχεται, κάναμε άλκιστη του Ευρυπίδη Και έκανα τον Ηρακλή σε μια περιοδία 10-15 παραστάσεις και ήταν ξέρω εγώ, συζητούσανε οι θεατές μετά το τέλος της παράστασης και λέγανε κάποιοι, ξέρω εγώ, «Ο Ηρακλής πάρα πολύ καλός, ρε παιδί». Ναι. Αυτό, ξέρει. Βγαίνω έξω, μου λένε τέλο πάντων οι άνθρωποι και τα λοιπά, οι θεατές, βλέπω τη μάνα μου να έχει σκάσει στα γέλια τη. Λέω, «Τι έγινε, καλά ο πατέρας του, Λέω, «Τι» Μου λέει, «Λέγανε, μου λέει αυτό» Και πάει ο πατέρα ο γιο που. δεν τα έκανε αυτά ιδιαίτερα. Αλλά ξέρει, ήταν κάποιε στιγμέ που τον ξεπερνούσε. Το... Τώρα το καταλαβαίνει αυτό το καμάρι όμω. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Κάνει τέτοια πα και λε, ο γιο μου είναι. Που... Όχι, ούτε ο πατέρα μου τα κάνει συνήθω. Αλλά ναι. άμα, με αφήσουν, ευτυχώ έχω τη θάλια που κρατάει τα γέμια, αλλά δεν τα κάνω κι εγώ. Αλλά καμαρώνω Εντάξει, τι προάλλε είχε χοροδία η άλλη και η μικρή και τραγούδα και το. Μην μιλάς άλλο για αγάπη με τα υπόλοιπα τα παιδάκια και έβλεπε και... Και ένα μπουφο εκεί πέρα να... Να... Ε, να τρέχουν. Και εγώ να... κλαίω σόφρα. Να, να Ήθελα δηλαδή πραγματικά να βγαίνω από τα σχολεία γιατί τι τα κάνουν όλα αυτά. Γιατί κλαίμε. Εντάξει, ωραίο είναι, βλέπουμε τα παιδιά μα, αλλά για μας είναι μεγάλο συναισθηματικό πρόβλημα. Είσαι από αυτού που κλαίνε με τη μία, με το που αρχίζει η γυρο... γιοργία. Όχι. Ίδως. Είμαι ευαίσθητο και τέτοια, αλλά όχι κατευθείαν με τη μία. Αλλά την είδα τι λέω και ανοίξαν οι βρίσσε. Δηλαδή και ήθελα να πω. Δεν μπορούσα να πάρω το κινητό, ξέρετε. Γιατί κλαίμε, τι είναι αυτή η συγκίνηση που αισθανόμαστε για τα παιδιά μα. Δεν το πιστεύω ότι το παιδάκι μου καταφέρνει να κάνει κάτι. Είμαι τόσο χαρούμενο που δεν μπορώ να το συγκρατήσω. Ήταν μόνο για το παιδί μου. Ήταν το νερό να ακούσει αυτέ τι φωνούλε. Για όλα τα παιδάκια. Και εγώ κλαίω για όλα τα παιδάκια. Είχαν ανοίξει ουρανί τώρα και εγώ. μη μιλάμε τα λόγια. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτό. Είναι, κοίταξε, η αθωότητα είναι κάτι το οποίο ειδικά στην εποχή μας mm. είναι... δηλαδή σε, πραγματικά σε ξεπερνάει. Mm. Ειδικά σε μια τόσο κοινική εποχή, στο δυτικό πολιτισμό τουλάχιστον που εγώ γνωρίζω, όσο τον γνωρίζω, και όσο τον γνωρίζω ακόμα περισσότερο καθημερινά. Η αθωότητα είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι συγκινητικό. Ναι. Διατηρείς ένα κομμάτι παιδικότητα στο διατηρείς. Ναι, ναι, ναι. Ε, τι τύπος είσαι εσύ, ναι. περιέγραψες πάρα πολύ καλά και γλαφυρά τον μπαμπά σου. Ναι. Εσύ τι τύπος είσαι. Ε, δεν μπορώ να σου πω Τι να σου πω εγώ για τον εαυτό μου δεν ξέρω. Είμαι τύπος ο οποίος είναι φιλάρας, σίγουρα. Okay. Αυτό μπορώ να σου πω. Ναι. Έχω πάρα πολλά στραβά, όπως όλοι μας. Mm -hmm. Ε, μπορεί να σου το απαριθμίσει η γυναίκα μου πάρα πολύ έτσι. Δεν θα το έκανε, ναι. Αλλά θα σου λέει και τα, και τα θετικά μου. Είμαι, νο, έχω την αίσθηση ότι είμαι εντάξει. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι είμαι εντάξει. Έχει περάσει φάση που λες δεν είμαι πολύ εντάξει. Ναι, αμέ. Δεν είμαι πολύ εντάξει ψυχολογικά ή δεν είμαι. Εδώ, Όχι, δεν... απέναντι στου άλλου. Ναι. Απέναντι, απέναντι στου άλλου και όταν δεν είσαι απέναντι στου άλλου, δεν είσαι ουσιαστικά απέναντι στον ίδιο στον εαυτό. Σύμφωνα με αυτό που. Αλλά εκεί πάνω ε, τα αντανακλαστικά είναι πολύ γρήγορα τα συνειδησιακά. Τοπ, εδώ δεν ήμουν να... Για συγκεντρώσου λίγο. Μερικέ yeah. μερικές φορές νομίζω, ειδικά όταν είμαστε μικροί, δεν μπορούμε να είμαστε εντάξει πάνω στους άλλους, απέναντι ξέρουμε... ε, στους άλλους, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς πώς. <characters> δεν έχουμε την εμπειρία. Είναι πιο εύκολο να, κάνεις, να διαλέξεις τον πιο εύκολο δρόμο που δεν είναι αυτός της μεγάλης ηθικής. <laughs> Κοίταξε να δεις. Όσο ζεις μαθαίνεις. Ναι. Ε, και γενικότερα, εγώ τελικά, ε, πιστεύω πολύ στο ότι ο χρόνος είναι πανδαμάτορ. Ναι. Για όλους μας. Mm -hmm. Οπότε, ακόμα και να νομίζεις ότι έχεις δίκιο ενδεχομένω κάποιες φορές, ή ότι σε αδικούν κάποιες φορές και βγάζεις, μη βγάλεις αυτό το πρόσωπο το αμυντικό, το οποίο μπορεί να φαίνεται στον άλλον επιθετικό. Ναι. Άστο να τσουλήσει, άστο να κυλήσει και τα πράγματα κάποια στιγμή θα φανούν για όλους μας. Ναι, άρα και εκεί υπομονή. Ναι. Ε, λες ότι είστε μια οικογένεια από παρλαπίπες. Βέβαια. Τι είναι το βασικό θέμα της παρλαπίπας στο σπίτι και Ο κάπτερ παρλαπίπας είναι η Ιθάλια. <Συσχελίου> θα <προσκούν> τα παιδιά <Συσχελίου> και οι δύο. Το συζητάμε. Εγώ είμαι ο πιο στοϊκός παρέας, αλήθεια είναι. Αλλά είμαι και εγώ πολύ... Δηλαδή σε σχέση με αυτούς. Σε σχέση με ένα άλλο σπίτι μπορεί να αναλύουμε πάρα πολύ. Ναι. Και αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο αντραγάθημα για μένα τη Δηλαδή, ότι όσον αφορά τα παιδιά, είναι σπουδαίο αυτό που κάνει. Δηλαδή, ακόμα και να, τα παιδιά πολλέ φορέ να θέλουν να είναι πιο κλειστά σε κάποια. το οποίο είναι δικαίωμά του κιόλα. Αλλά ξέρει, αυτό μπορεί να αποσοβήσει πολλά θέματα. Mm. Η Θαλία το κάνει και όχι μόνο στα παιδιά. Η Θαλία το κάνει γι' αυτό και έχει πολλέ φίλε και ουσιαστικέ φίλε και ετών φίλε και στου ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ. Ναι. Εκ, και εκτό οικογένεια. Ναι, ναι, δηλαδή να μιλήσουμε. Πε το. Γιατί το σκέφτεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το αποσπάσει από τον άλλον, θα το βγάλει από τον άλλον και θα τον κάνει να νιώσει και καλύτερα. Το έχω ζήσει άπειρε φορέ. Ναι. Αυτό είναι κάτι σαν εμπειρική ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω πώ να το πω. Πιστεύω ότι θα έκανε τεράστια καριέρα. Αν είχε ακολουθήσει τέτοιο δρόμο. Ναι. Ναι. Ε, το να φτιάχνει. παραστάσει. Δεν έχει ένα τέτοιο κομμάτι, δεν έχει ένα κομμάτι ότι θα, θα φτιάξω θέατρο το οποίο αγγίζει τους άλλους. Τι αγγίζει τον Έλληνα θεατή, τον Έλληνα θεατρόφιλο. Γιατί έχει παίξει και σε έντονα πράγματα που προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις αυτούς που ήταν στο θέατρο. Νομίζω ότι τουλάχιστον και εγώ αυτό πρεσβεύω γενικότερα όσον αφορά αυτό το... αυτή την καλλιτεχνική διαδρομή. Νομίζω η αλήθεια. Και όταν λέω η αλήθεια, η αλήθεια είναι και πάλι αλήθεια σου, αλήθεια μου, αλλά ναι. κάπου υπάρχει κάτι. Και αυτό είναι που λέμε: ότι Να ταυτιστεί ο άλλο από κάτω. Ναι. Είτε το έχει βιώσει αυτό που παρακολουθεί, είτε δεν το έχει βιώσει. Θέλει να έρθει στο θέατρο για να προβληματιστεί, να ταυτιστεί ή να κάνει μία έξοδο, την οποία στερήθηκε και ένα διάστημα. Και νομίζω δεν έχουμε, δεν έχουμε συνέλθει πλήρω από τη στερήση του κορονοϊού. Στη ζωή όλα υπάρχουν. Ναι. Θέλει να δει κάτι ζωντανό. Θέλει να δει κάτι το οποίο και θα τον προβληματίσει και θα τον κάνει να γελάσει και θα τον κάνει κάποια στιγμή να αφαιρεθεί. Και να ξεχαστεί. Θέλει κάτι επίση. Επειδή είναι μια πολύ γρήγορη κοινωνία και αυτό δεν μπορεί να απέχει και το θέατρο ναι. από αυτό, Θέλει κάτι επίση το οποίο δεν θα τον κάνει να βαρεθεί. Ναι, όχι τέσσερι ώρε παρλαπίπα. Μπορεί να κάνει παράσταση τέσσερι ώρε παρλαπίπα και να μην βαρεθεί ο άλλο. Μπορεί ναι. να κάνει μισή ώρα και να σου φανεί η μισή ώρα σαν να είναι οχτάωρο. Mm -hmm. Είναι θέμα το άλλο να μην. Για κάποιο λόγο. Να τον ε, τραβήξει αυτό το πράγμα. Να, ναι. να πει ότι ακόμα και να μην το έχω βιώσει, το αναγνωρίζω. Το ναι. γνωρίζω και το αναγνωρίζω. Ναι. Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να διαχειριστεί, Γιατί διαχειρίζει πάρα πολύ καλά το θεατρικό κομμάτι. Τι, ε, ε, είσαι ε, επιτυχημένο, ε, ηθοποιό σε μια πολύ αγαπημένη σειρά. Τι είναι αυτό που δεν, εκεί δεν τα καταφέρνει. Δεν, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα καταφέρω καθόλου. Για παράδειγμα, πολύ απλοϊκό τώρα σου λέω, δεν, δε μπορώ να μαγειρέψω. Δεν, δε, δε, δε υπάρχει περίπτωση ποτέ να καταφέρω να ούτε μαγειρέψω. Ούτε αυγό, τίποτα. Ούτε αυγό. Εντάξει, υπάρχουν delivery, να μην γίνουν κλέφτε. Ούτε αυγό, ναι. Με. Ισχύει. Αλλά κάτι το οποίο πραγματικά με αλήθεια και το σκεφτόμουν να, και πρόσφατα. Ξέρεις, δεν μπορώ να, κουμα, να να, να, πολλές φορές να βγάλω το συνέστημα από τα επαγγελματικά. Ναι. Λειτουργώ πολύ συναισθηματικά. Ενώ βλέπω ανθρώπους άλλους οι οποίοι λειτουργούν ξεκάθαρα τεχνοκρατικά, οι οποίοι είναι πολύ πιο καλά στην προσωπική τους ε, ζωή. Ναι. Εγώ, ε, εμένα με, εγώ τα ρουφάω τα πράγματα πολύ. Ναι. Δεν είσαι δηλαδή ο ψυχρός ε, επιχειρηματίας που πρέπει να είσαι. Όχι μόνο σαν επιχειρηματίας. Και επαγγελματίας. Και σαν συνάδελφος. Mm -hmm. και δηλαδή τα ρουφάω τα πράγματα, με αγγίζουν τα πράγματα, τα κουβαλάω πολύ τα πράγματα. Mm -hmm. Σε ζηλεύουν οι συνάδελφοί σου που κάνει και τηλεόραση και θέατρο και εκπομπή και όλα. Όχι, Μωρέ, σιγά τον Ντόμ Κρού που είναι να το ζηλέψουν τώρα. Εντάξει. Έχει τύχη αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει αυτό στη δουλειά σα, γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικό χώρο. Σε όλου του τομεί υπάρχει. Σε όλου. Μη μου απαντά γενικά. Η ζήλια υπάρχει σε όλου του τομεί. Δεν είναι κάτι το ξεχωριστό το Εσύ ποιον ζηλεύει. Εγώ δεν ζηλεύω και επίση είναι κάτι το οποίο μου το, έχει... το, έχω κληρονομήσει από τον πατέρα μου που το που τον αναφέραμε και πριν. Ναι. Δεν ζηλεύω. Όχι. Με την καλή έννοια... Ούτε υλικά αγαθά ζηλεύω, ναι. ούτε... Είσαι ολιγαρικής. Ναι, σαφέστατα. Το συζητάμε. Το συζητά... Αυτό μπορώ να σα το πω για τον εαυτό μου. Ναι. Όπου και να με βάλεις, όπως και να με βάλεις, για τον εαυτό μου, ναι, απόλυτα. Mm -hmm. Αλλά τους δικούς μου και στους φίλους μου, είμαι part... Ναι, ναι. Και, εντάξει, καταλάβαμε. Ναι. Ναι. Κλείνοντα, να πούμε για πλάνα, γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά. Τι, τι, ε, μία ακόμη χρονιά ε, γη τη Ελιά, έτσι δεν είναι, Γε. Yes, μία ακόμα χρονιά γη τη Ελιά. Μπαμπάδε δεν σε έχω ακούσει πολύ σίγουρο αν θε να κάνει. Όχι, θέλω να, θα θέλα να κάνω. Θα ήθελα να κάνω, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Και Ακούμα. θέατρο, συνεχίζετε. Θέατρο, συνεχίζουμε για κάποιε περιορισμένε παραστάσει. Θέλω να σου κρατάω το χέρι που κάναμε με τη Θάλια Και θα δούμε το καινούριο πότε θα ανέβει, που έχω αρχίσει ήδη και το και το γράφω. Ναι. Το σκιαγραφώ μάλλον τώρα. Ναι. Και συνεχίζεται η Τζούλια που έκανα μια πολύ ωραία δουλειά. Νο, ε, μια πολύ ωραία δουλειά που έκαναν τα παιδιά. Με, με εμ... την Τζαπαρέλη ε, μου λένε. Ναι. Με την Τζαπαρέλη, με ναι, ναι. Ναι. Και τον Κυριάκο του και την Δήμητρα τη και τη Μαρία την Καρσταφλέκη ε, αυτά είναι τα δεδομένα δεδομένα αυτή τη ναι. στιγμή. Στο θέατρο Αλφα Λινέο Φωτίου, που πάντα οφείλω να το λέω, γιατί όπω σου είπα και πριν, θέλω να είμαι εντάξει πάνω, πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου. Στο θέατρο Αλφα Λινέο Φωτίου, το οποίο έχουμε τη χαρά να μας έχουν εμπιστευτεί τις στίχες του ο κύριος Στέφανος Λινέος και η κυρία η Φωτίου. Οπότε έχει και αυτή την επαφή, έχει και... και αυτή την επαφή με αυτού του ανθρώπου, έτσι. Ευλογία. <laughs> Μεγάλη. να σε ευχηθώ οι ευλογίε να συνεχίσουν να έρχονται στο μέρο σου. Ε, ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Ελπίζω να εμπνευστείτε από, από έναν άνθρωπο που κάνει τόσε δουλειέ τόσο επιτυχημένα. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σα.